Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα και σας ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά. Τώρα, έχουμε αρκετά θέματα οικονομικά. Οικονομικά θα μιλήσουμε σήμερα μόνο, γιατί επί των οικονομικών είστε, όχι ότι δεν έχετε πολύ συγκροτημένες απόψεις και στα πολιτικά, αλλά θα πάμε μόνο στο αντικείμενό σας, γιατί τα οικονομικά είναι πολλά που έχουν προκύψει και ξαφνικά. Τώρα, θα ξεκινήσω με δύο δηλώσεις που είναι σημαντικές και που έχουν να κάνουν με την επόμενη μέρα αυτού που λέμε μεταμνημονιακής περίοδου της χώρας. Η πρώτη είναι του κυρίου Τσακαλώτου χθεσινή. Την είχε αναφέρει και στη Βουλή λίγο πιο έτσι συγκρατημένα, τώρα την λέει ευθέως, ότι σε 3-4 μήνες η χώρα θα βγει στις αγορές. Και η άλλη είναι η δήλωση του πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, του κυρίου Λιαργκόβα, ο οποίος είπε ότι η χώρα μόνο μέχρι την Άνοιξη αντέχει να μην βγει στις αγορές. Τι από τα δύο θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στην αλήθεια και τι από τα δύο είναι εφικτό? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τον σωστό ορισμό της περίοδου που είμαστε τώρα. Mm-hmm. Είμαστε σε μια μεταπρογραμματική περίοδο. Σωστό. Και όχι σε μια μεταμνημονιακή περίοδο. Αυτό που ολοκληρώθηκε 20 Αυγούστου ήταν το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Mm-hmm. Για την ακρίβεια, τα προγράμματα οικονομικής πολιτικής που διήγησαν 4 χρόνια, mm-hmm. εκ των οποίων διήγησαν 8 χρόνια, εκ των οποίων τα 4 τα υπηρέτησε η σημερινή κυβέρνηση. Άρα το μνημόνιο λέτε ότι είναι κάτι γενικό, που είναι πέρα και πάνω από τα προγράμματα και ίσχυε και ισχύει. Με αυτή την έννοια, φαντάζομαι, το λέτε. Θα σας απαντήσω τώρα. Mm-hmm. Το μνημόνιο συνεπώς υφίσταται, διότι τα μέτρα λιτότητας είναι εδώ. Mm-hmm. Οι υψηλοί δημοσιονομικοί στόχοι παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η δημόσια περιουσία δεσμευμένη για έναν αιώνα και η χώρα είναι σε πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας. Μάλιστα. Που σημαίνει τριμηνιαίες εκθέσεις. Απόδειξη αυτού είναι ότι η ρυθμίση του χρέους, τα όποια μέτρα αποφασίστηκαν mm-hmm. για τη ρύθμιση του χρέους, όπως βλέπετε, αναβάλλονται για το 2019, γιατί η χώρα δεν είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει μεταπρογραμματικά. Άρα θεωρητικά, αυτό που παρατήρησε, ναι, ναι, είναι ότι είμαστε σε μια μεταπρογραμματική περίοδο. Uh-huh. Οι μνημονιακές υποχρεώσεις όμως είναι εδώ, τα uh-huh. μνημόνια είναι εδώ και η χώρα είναι εκτός αγορών. Μάλιστα. Αυτή είναι η κόσμη σήμερα. Θεωρητικά, ίσως θα έπρεπε και εσείς να αναπροσαρμόσετε εκείνο το σύνθημα που βλέπω να αποσύρεται σιγά-σιγά, όχι για τέταρτο μνημόνιο, αλλά για τέταρτο πρόγραμμα, θα έπρεπε να λέτε. Όχι, αφού μου λέτε ότι είμαστε μεταπρογραμματικά. Είμαστε συνεπείς. Είμαστε μεταπρογραμματικά. Ναι. Όμως οι μνημονιακές πολιτικές είναι εδώ. Σήμερα δεν έχουμε πρόγραμμα. Ναι, αλλά μου λέτε ότι το μνημόνιο είναι ένα. Εσείς λέγατε για τέταρτο μνημόνιο. Όχι, ισχυρίζομαι ότι οι μνημονιακές πολιτικές είναι εδώ. Δηλαδή οι πολιτικές μετά το τρίτο μνημόνιο. Όχι τρίτο μνημόνιο, τρίτο πρόγραμμα. Οι πολιτικές οι μνημονιακές συνοδεύουν το εκάστοτε πρόγραμμα. Ναι, αλλά είπατε αυτές για τρίτο πρόγραμμα, όχι για τρίτο μνημόνιο πριν. Επαναλαμβάνω συνεπώς. Έχουν τελειώσει τα τρία προγράμματα. Mm-hmm. Η χώρα είναι σε μεταπρογραμματική περίοδο. Σωστό. Οι μνημονιακές πολιτικές είναι εδώ. Είναι εδώ. Ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν να έχουμε ένα Ιωνί τέταρτο μνημόνιο ως προς τις πολιτικές μνημονιακές. Ιωνί τέταρτο πρόγραμμα θα έπρεπε να λέτε, όχι τέταρτο μνημόνιο, αφού το μνημόνιο είναι ένα. Το πρόγραμμα θα έπρεπε να συνοδεύεται από χρηματοδοτική καταβολή κάποιων ποσών από τους εταίρους και δανειστές. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Και πάω τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Mm-hmm. Πράγματι, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα, όμως η χώρα είναι εκτός αγορών. Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί να βγει μετά από κάποιους μήνες στις αγορές? Δεν το αποκλείω. Και είναι θετικό η χώρα να μπορεί να βγει στις αγορές. Άρα θεωρείτε ότι μπορεί σε 3-4 μήνες το επιτόκιο να αποκλιμακωθεί τόσο που να είναι εφικτή η έξοδός μας? Ή θα βγούμε με υψηλό επιτόκιο? Εδώ θα έρχομαι να σας απαντήσω. Mm-hmm. Το ερώτημα συνεπώς είναι όχι μόνο αν θα βγούμε στις αγορές, αλλά το κυριότερο, με τι κόστος δανεισμού θα βγούμε και πόσο συχνά θα βγαίνουμε. Mm-hmm. Διότι το να κάνουμε μια φωτοβολίδα, να πούμε για λόγους εντυπωσιασμού πριν από κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι βγήκαμε στις αγορές, άρα το πρόγραμμα πέτυχε, mm-hmm. έστω και με υψηλό κόστος δανεισμού, δεν είναι επιτυχία για τη χώρα. Ναι. Αυτό που χρειάζεται μετά τη λήξη του προγράμματος είναι η χώρα να μπορεί να βγαίνει συστηματικά στις αγορές με χαμηλό κόστος δανεισμού. Μάλιστα. Δηλαδή με ασφάλεια. Σωστό. Η εκτίμησή σας, μισό λεπτό, η εκτίμησή σας, επειδή μου είπατε ότι δεν αποκλείεται να βγούμε στις αγορές, είναι περίπου με ποιο κόστος, με ποιο επιτόκιο? Τι εκτιμάτε εσείς ότι μπορεί να συμβεί τους επόμενους 3-4 μήνες και να έχουμε μία αποκλιμάκωση, και σε ποιο ύψος θα είναι αυτή? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκτιμήσω
το κόστος δανεισμού, γιατί δεν μπορώ να εκτιμήσω και την έκδοση που θα γίνει. Επειδή μου είπατε ότι δεν αποκλείεται να βγούμε, άρα φαντάζομαι στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα έχετε ότι μία αποκλιμάκωση θα υπάρχει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγούμε, εάν βγούμε, με κόστος δανεισμού τέτοιο που θα έπρεπε να βγούμε. Σύμφωνοι. Γι' αυτό και σας λέω. Ότι άρα για να βγούμε όμως δεν θα είναι απαγορευτικό, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι πάρα πολύ ψηλό. Ναι. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από ενδογενείς και εξωγενείς λόγοι που επηρεάζουν την πορεία των επιτοκίων. Εγώ δεν αμφισβήτησα ποτέ ότι υπάρχει μια αναταραχή σε διεθνές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε και στην Ιταλία. Όμως αυτό που εμείς λέμε ως Νέα Δημοκρατία είναι πρώτον ότι όσο ήμασταν στο πρόγραμμα δεν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή έξοδο στις αγορές. Αν η κυβέρνηση ήταν σοβαρή, αν είχαν υλοποιηθεί διαθεωτικές αλλαγές, εάν ήδη είχαν υλοποιηθεί οι ρυθμίσεις για το χρέος και ήταν και πιο γενναίες, εάν τυχόν η χώρα είχε άρρητους κεφαλαιακούς περιορισμούς που εξακολουθούν να υφίστανται και αν η χώρα είχε μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Okay, όλα αυτά ανήκουν βέβαια σε ένα παρελθόν. Τότε το κόστος του δανεισμού θα ήταν χαμηλότερο. Μάλιστα. Το πρώτο σημείο κριτικής που ασκούμε είναι στο ότι έγινε όσο είμαστε στο πρόγραμμα. Σύμφωνοι. Το δεύτερο σημείο κριτικής που ασκούμε είναι ότι με τη λήξη του προγράμματος η κυβέρνηση εξακολουθεί να υλοποιεί μια οικονομική πολιτική η οποία δεν βοηθάει την έξοδο της χώρας στις αγορές. Για παράδειγμα, εξακολουθεί να υπερφορολογεί τα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, δεν υλοποιεί διαθεωτικές αλλαγές. Για παράδειγμα, παραμένουν και καρκινοβατούν εμβληματικές επενδύσεις όπως είναι το ελληνικό. Μάλιστα. Για παράδειγμα, εξακολουθεί το τραπεζικό σύστημα να έχει σοβαρά προβλήματα και στο ενεργητικό του και στο παθητικό του. Και στην αντιμετώπιση των κόστων δανείων και στις καταθέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τα δεδομένα που έχουμε, η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή έξοδο στις αγορές. Μάλιστα. Όταν αυτή γίνει, θα πρέπει να γίνει με χαμηλό κόστος δανεισμού και συστηματικά και όχι για προεκλογικές εντυπώσεις. Σωστό. Ερώτημα για να πάμε και στο επόμενο. Θεωρείτε εσείς με ένα επιτόκιο γύρω στο 4 ή στο 3,9 είναι μια κατά κάποιο τρόπο υψηλή μεν αλλά εφικτή έξοδος? Κοιτάξτε, δεν θα σας απαντήσω έτσι και σας λέω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα, γιατί χρονική διάρκεια ομολόγου μιλάμε. Τριετές, πενταετές, εφταετές, δεκαετές. Επιμένω μόνο και μόνο γιατί είχαμε τη δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου. Γι' αυτό σας επιμένω. Okay, ο κ. Τσακαλώτος όμως, προσέξτε τι είπε. Είπε ότι μπορεί σε 3-4 μήνες να βγούμε στις αγορές. Ναι. Κατά την άποψή μου, είναι λάθος η δήλωση αυτή. Η σωστή δήλωση είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να βγαίνουμε στις αγορές. Μάλιστα. Τώρα από δώσατε μία απάντηση καλή, νομίζω. Από τη στιγμή που είμαστε εκτός προγράμματος, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να βγει μια φορά. Σωστό. Η χώρα πρέπει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να βγαίνει συστηματικά. Ωραία. Όσο δεν βγαίνει στις αγορές, γιατί δεν έχω απαντήσει στο. Στο δεύτερο πάμε τώρα, στον κύριο Λιαργκόβα. Όσο δεν βγαίνουμε στις αγορές, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πόρους από το περίφημο ταμιακό απόσταμα. Το μαξιλάρι, το περίφημο. Η κυβέρνηση ίδια στον προϋπολογισμό λέει ότι το 2019 θα χρησιμοποιήσει 11 δις από αυτά. Ίδια το λέει. Άρα στην καλύτερη των περιπτώσεων, δηλαδή αν βγαίνουμε στις αγορές, όχι βγούμε, τότε θα φάμε περίπου το 40% του μαξιλαριού. Μάλιστα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή πώς αξιοποιείται το ταμιακό απόθεμα. Ερώτημα για τώρα. Για να μην δημιουργηθεί η εικόνα στο εξωτερικό, αναταραχή στο εσωτερικό, που θα οδηγήσει σε ακόμα υψηλότερα επιτόκια. Προσέξτε, με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μόνο το κόστος δανεισμού του δημοσίου. Είναι και στον ιδιωτικό τομέα. Το κόστος δανεισμού δεν μπορεί να δανειστούν ούτε τράπεζες ούτε επιχειρήσεις. Για την δήλωση του κυρίου Λιαργκόβα ότι αντέχουμε μέχρι την άνοιξη, την προσυπογράφετε, την θεωρείτε σωστή, την θεωρείτε υπερβολική? Και το ρωτώ αυτό σε σχέση με το μαξιλάρι που έχουμε των 20 δις και με τους σχεδιασμούς που υπάρχουν. Το μαξιλάρι είναι υψηλότερο. Είναι γύρω στα 28. 28 ακόμα καλύτερα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δημιουργήθηκε με λανθασμένο τρόπο. Εμείς τι είχαμε προτείνει. Δεν θέλω αυτό τώρα για το. Όχι, θέλω να μου πείτε αν η δήλωση Λιαργκόβα είναι. Πώς να το πω. Υπερβολική ή είναι γιωμένη στην πραγματικότητα. Ότι μέχρι την άνοιξη αντέχουμε να μην βγούμε στις αγορές. Δεν αποφεύγω τα ερωτήματά σας, αλλά έχει αξία αυτό που θα πω. Τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλωστε μόνο μου είπε ότι είναι υψηλότερο. Δημιουργήθηκαν με λάθος τρόπο. Θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι πόροι του τρίτου προγράμματος, οι αναξιοποιητοί, τα 24 δις, και όχι να υπερφορολογείται την πραγματική οικονομία και να κηρύσσεται εσωτερική στάση πληρωμών. Ούτε να σκουπίζονται όλα τα ταμιακά διαθέσιμα του δημοσίου. Μάλιστα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της απάντησης που θέλετε για το ερώτημα του προηγούμενου. Και επίσης, γιατί έγινε με λάθος τρόπο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρονική διάσταση που μου είπατε, δεν γνωρίζω τα δεδομένα, διότι θα πρέπει να ξέρουμε
το ύψος της έκδοσης, το κόστος της έκδοσης και την διάρκεια των εκδόσεων μέσα στο 2019. Θεωρώ συνεπώς ότι θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα στο 2019 η χώρα να βγαίνει με ουσιαστικό τρόπο στις αγορές. Δεν μπορώ να έχω τα στοιχεία τα οποία επικαλείται ο κ. Σταραγκόφας για να ξέρω την εκτίμηση την οποία έχει κάνει. Μάλιστα. Ένα τρίτο θέμα τώρα που έχει να κάνει με την περίφημη ιστορία της περικοπής των συντάξεων. Σήμερα η Deutsche Welle λέει ότι με βάση μια πληροφόρηση που έχει ότι το Eurogroup την Δευτέρα θα αποφασίσει για την οριστική κατάργηση του νόμου και, του μέτρου, άρα θα πρέπει να έρθει ένας νόμος που το ακυρώνει και όχι για την αναβολή του. Περί αυτού έχετε εσείς κάτι παραπάνω? Όταν συμμετείχα σε συναντήσεις με τους θεσμούς το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, σε όλες τις συναντήσεις, αυτό που λέγαμε είναι ότι η νέα περικοπή συντάξεων, θέλω να μείνω στον όρο, όχι η περικοπή των συντάξεων, η νέα περικοπή των συντάξεων είναι αχρίαστη, δεν πρέπει να υλοποιηθεί και πρέπει να ακυρωθεί. Η θέση συνεπώς της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή και εκτιμώ και θέλω να πιστεύω ότι η απόφαση του Eurogroup θα είναι αυτή για πλήρη ακύρωση του μέτρου της νέας περικοπής των συντάξεων. Γιατί ήδη υφίστανται οι Έλληνες προηγούμενοι 21 περικοπές συντάξεων από την παρούσα κυβέρνηση. Και άλλες τόσες από τις προηγούμενες. Όπως είχαν υποστεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι, έτσι. Ένα δεύτερο θέμα που θα μπει, φαντάζομαι, προεκλογικά στην ατζέντα, ήδη νομίζω το είχε βάλει πριν από δύο εβδομάδες και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Έφη Αξιόγλου, είναι το δεύτερο μέτρο που είχε προψηφιστεί από την κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι η περίφημη μείωση του αφορολογήτου. Η κυρία Αξιόγλου, πριν από δύο εβδομάδες, σε μια συνέντευξή της στην Real News, είχε πει ότι με εμάς την κυβέρνηση θα καταργήσουμε και αυτό το μέτρο. Με το Μητσοτάκη στην κυβέρνηση το μέτρο θα εφαρμοστεί. Επ' αυτού, επειδή ούτως ή άλλως θα μπει στην προεκλογική αντιπαράθεση και στην ατζέντα και θα είναι ένα από τα διλήμματα των εκλογών, επ' αυτού η Νέα Δημοκρατία έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο να απαντήσει? Δηλαδή, είστε σε θέση να πείτε ούτε εμείς θα εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο? Πρώτα απ' όλα, και η κυβέρνηση που το λέει αυτό, αν δείτε στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρώτη μεταπρογραμματική έκθεση, αναφέρει ότι η κυβέρνηση δεν μας έθεσε αυτό το θέμα. Ναι. Άρα η κυβέρνηση που λέει ότι θα θέσει το θέμα, το παραπέμπει για μετά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή η ίδια η κυβέρνηση δεν το έχει θέσει. Ναι. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να επαναλάβει τι έχει κάνει. Έχει καταψηφίσει το συγκεκριμένο μέτρο. Σωστό. Το 2017 το έχει καταψηφίσει. Και όπως έκανε και με τις συντάξεις το 2017. Πενθυμίζω ότι είναι για δύο μέτρα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν καν στο τρίτο πρόγραμμα, έτσι. Μπήκαν μεταγενέστερα. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, συνεπώς, δεν έχει μεταβληθεί. Όμως, θέλω και μια τρίτη παρατήρηση που είναι εξαιρετικά σημαντική. Έστω ότι η κυβέρνηση υλοποιεί το μέτρο. Εμείς έχουμε καταθέσει και μια πρόταση ακριβώς για να ανακουφίσουμε τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Και τι λέμε? Ότι θα μειώσουμε τον κατώτατο φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ήδη έχει ψηφίσει, η σημερινή κυβέρνηση, την δεύτερη περικοπή επί ημερών της του αφορολόγητου. Σωστό. Γιατί, επίσης να θυμίσω, τότε που είχε πει ο κ. Σταγκαλώσης θα παραιτηθεί αν θα μειωθεί. Είχε πει ότι θα παραιτηθεί αν θα γινόταν η πρώτη μείωση. Αν θα γινόταν η πρώτη, ναι, αυτό λέω. Η πρώτη αυτό. Έγινε. Ναι, ναι. Η τώρα δεύτερη είναι αυτή δεύτερη που θα γίνει το 20, αν τελικά ισχύσει το μέτρο. Άρα, συμπερασματικά, πρώτον, η κυβέρνηση δεν έχει θέσει το θέμα. Δεύτερον, η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Τρίτον, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για να καλύψουμε τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, εάν τυχόν υλοποιηθεί το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, της αφορολόγητου που έχει πει η σημερινή κυβέρνηση. Σωστό. Άρα, εάν είστε εσείς κυβέρνηση και η θέση σας, μου λέτε, δεν έχει αλλάξει, λογικά μου ακούγεται ότι εσείς θα εισηγηθείτε στους εταίρους μας την κατάργηση του μέτρου. Σας είπα ότι δεν έχει μεταβληθεί η στάση μας. Η οποία είναι εναντίον. Όμως, εάν είναι δεδομένη αυτή η κατάσταση την οποία αναλαμβάνουμε, γιατί σήμερα έχουμε την περικοπή του αφορολόγητου κατά 30%. Τότε έχουμε και μία δεύτερη εναλλακτική, μάλιστα, που έχουμε προτείνει στον ελληνικό λαό και έχουμε δεσμευτεί για μείωση του κατώτατου συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα. Το περίφημο Plan B σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτή η ακύρωση του μέτρου, έτσι το ακούω. Σωστά. Μάλιστα. Τώρα, έχω να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, να σας απευθύνω μια ερώτηση που θέτει ένας ακροατής και μάλλον είναι και πατριώτης σας. Λέει, θέλω να πω στον κύριο Σταϊκούρα, τον πατριώτη μου, να έχει λίγο το πρώην κόμμα μου, προφανώς δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ένα πιο πιστικό λόγο. Ο κόσμος δεν έχει πλέον υπομονή να ζητάμε συνέχεια να είμαστε αξιόπιστοι έναντι των δανειστών μας και μετά να ασκούμε πολιτική. Είμαι έτοιμος να γυρίσω σπίτι μου, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να, και βάζει τρεις τελείες, σε αυτό τον πιθανότατα
εν δυνάμει ψηφοφόρος σας και εν δυνάμει ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, αφού λέει ότι είναι έτοιμος να γυρίσει σπίτι του. Με αυτή την υποσημείωση που βάζει, του απαντάτε? Συγκεκριμένες πολιτικές, συνεπώς. Όχι, αυτός λέει ότι να μην ζητάμε συνέχεια να είμαστε αξιόπιστοι έναντι των δανειστών και μετά να ασκούμε πολιτική, να έχουμε και μια ευελιξία και μια δυνατότητα δική μας. Να είμαστε πιο αξιόπιστοι, αλλά να εφαρμόζουμε και δικά μας πράγματα, να μην ζητάμε μόνο και να υπακούμε στο τι μας λένε οι άλλοι, ή στο να. Το πρώτο μας μέλημα είναι να είμαστε αξιόπιστοι μόνο στους έξω. Αυτό είναι. Και Τάκη, καταρχήν να σας πω το εξής. Μιλάτε με έναν πολιτικό που συμμετείχε σε μια κυβέρνηση, που μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, μπόρεσε και κέρδισε βαθμούς ελευθερίας για να ασκήσει πολιτικές που γραπτώς έχω τις αρνητικές εισηγήσεις των δανειστών και όμως τις υλοποιήσαμε. Mm-hmm. Πενθυμίζω τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% που σήμερα είναι στο 24%, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης που απασχολεί και τους συμπατριώτες μου, τους ορεινούς όγκους κυρίως. Mm-hmm. Σήμερα αυξήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την απόδοση 210 εκατομμυρίων ως επίδομα θέρμανσης με προκαταβολή. Σήμερα αυτό είναι 60 εκατομμύρια χωρίς προκαταβολή. Την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 6%. Σήμερα αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Και τη μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης. Άρα, ενώ ήμασταν σε ένα αυστηρό προγραμματικό πλαίσιο, με συγκεκριμένες μνημονιακές πολιτικές, κερδίσαμε βαθμούς ελευθερίας και ασκήσαμε και τη δική μας πολιτική στην κατεύθυνση των πρώτων στοχευμένων μειώσεων. Άρα λέτε τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, δεδομένου ότι είμαστε και εκτός προγράμματος, να έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας ως προς την άσκηση και δικών μας πολιτικών. Οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι οι ίδιοι. Αλλά αυτό που εμείς λέμε, έχω περιθώριο πριν από διάλειμμα να σας πω για ένα λεπτό. Βεβαίως. Αυτό που εμείς λέμε, για παράδειγμα, και θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι διαφοροποιείται από την κυβέρνηση, γιατί πιθανό να μου θέτατε και ένα ερώτημα, η κυβέρνηση σας κλέβει την ατζέντα, είναι ότι εμείς έχουμε διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Για παράδειγμα, εμείς λέμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών στο σύνολο των εργαζομένων, όχι μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Για παράδειγμα, εμείς λέμε μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα στα κατώτερα εισοδήματα. Για παράδειγμα, εμείς λέμε μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Για παράδειγμα, εμείς λέμε προώθηση των εμβληματικών επενδύσεων, όπως είναι το ελληνικό. Για παράδειγμα, εμείς λέμε εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ένα διαφορετικό μείγμα λέτε, αλλά φυσικά με μόνιμο στόχο το 3,5% τουλάχιστον μέχρι το 2022. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση σε μια λέξη. Το μόνιμο στόχο. Ναι. Εδώ είναι η ουσιαστική διαφορά. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αν υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική σε εύλογο χρονικό διάστημα, εκτιμώ σε 12 μήνες, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης από αυτούς που σήμερα έχουν συμφωνηθεί. Mm-hmm. Θα μου πείτε, αυτό θα το δεχθούν οι έξω, οι θεσμοί? Πριν από 4 χρόνια οι θεσμοί πίστευαν ότι η χώρα μέχρι το 60 θα τρέχει με πολύ ψηλότερους ρυθμούς. Ναι. Άρα, αν υλοποιήσουμε πολιτικές, όχι εκ προημίου να πάμε και να πούμε εμείς είμαστε καλύτεροι, αν υλοποιήσουμε πολιτικές σε έναν χρόνο προς την κατεύθυνση που σας είπα. Με αποδείξεις. Να πάτε με αποδείξεις. Μάλιστα. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Γιατί αυτό έχει αξία. Γιατί αυτό, λόγω του ότι θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του χρέους, θα οδηγήσει στην επίτευξη χαμηλότερων πρωτογενών πλονασμάτων. Συνεπώς, η λέξη μόνιμη δεν ισχύει στο δικό μας λεξιλόγιο, υπάρχει μόνο στο λεξιλόγιο του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Ο οποίος έλεγε ότι αυτά τα πρωτογενή πλονάσματα δεν πιάνονται, τώρα όχι μόνο τα υπερασπίζεται, αλλά έχει γίνει φανατικός υπερασπιστής των υπερπλεονασμάτων, τα οποία γίνονται εις βάρος της καθημερινότητας του πολίτη, με την υπερφορολόγηση και την εσωτερική σχέση. Σε αυτό που λέτε, ακούσαμε προχθές, μάλλον χθες νομίζω, είναι και από τον κύριο Δραγασάκη, μία νέα εκδοχή της ιστορίας του 2015. Βέβαια, μας την είχε περιγράψει, θυμάμαι τότε, και ο κύριος Καμένος, που έλεγε. Αλλά όταν το ακούς και από τα χείλη του κύριου Δραγασάκη, είναι ακόμα πιο βαρύ. Ότι το χάος που θα επικρατούσε στη χώρα αν δεν γινόταν η στροφή το 2015 δεν θα ήταν τόσο οικονομικό, όσο θα ήταν δημοκρατικό. Και εκεί βεβαίως καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να υπονοεί ο κ. Δραγασάκης και πόσο γλιτώσαμε στο παραένα από το, όχι από τον γκρεμό, από πολύ χειρότερα πράγματα. Απλά δύο πολύ σύντομα σχόλια. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι αν δεν ήταν κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, η χώρα δεν θα είχε γλιτώσει τον γκρεμό με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι αλήθεια. Σώθηκε η χώρα τότε. Και δεύτερον, ας μην ξεχνάει η κυβέρνηση το πρώτο εξάμεινο του 2015. Την εγκληματική διαπραγμάτευση που έγινε το πρώτο εξάμεινο του 2015. Mm-hmm. Γιατί ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, δεν είναι πρωθυπουργός 3 και 4 ημερών ή 100 ημερών. Mm-hmm. Είναι πρωθυπουργός
4 ετών ο συνεπέδεος μνημονιακός πρωθυπουργός. Θα μας δώσετε ένα λεπτό, δύο, να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα γυρίσουμε να μας δώσετε δύο σύντομες απαντήσεις για να ολοκληρώσουμε σε δύο θέματα. Το ένα είναι και ζέον, είναι τα κόκκινα δάνεια. Αναμένεται μία πανευρωπαϊκή ίσως λύση τον Μάιο του 19. Θα μας πείτε αν υπάρχει κάτι περισσότερο γι' αυτό. Και το δεύτερο, μια και θα ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός σε κανένα δύο εβδομάδες στη Βουλή, υπάρχει η κατηγορία η δικιά σας περί της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων κλπ. Υπάρχει η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατηγορούν ότι κάνουμε επενδύσεις, αλλά κάνουμε παροχές κλπ. Και προεκλογική πολιτική, αλλά ψηφίζουν σε όλα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Παραπολιτικά 90,1, επιστρέφουμε εδώ στο Weekend Online και συνομιλούμε πάντα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, τομεαρχή οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Να επαναλάβω τις δύο ερωτήσεις που είχα κάνει στον κύριο Σταϊκούρα πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Η πρώτη έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό, πραγματικά όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θέμα των κόκκινων δανείων. Παρά την μείωση που έχει γίνει σε κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, είμαστε πρώτοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ακούγεται, κύριε Σταϊκούρα, ότι θα βρεθεί μια πανευρωπαϊκή λύση εκεί κοντά στο Μάιο του 19. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσετε και εσείς, εφόσον γίνεται κυβέρνηση, και είναι ένα θέμα που καίει και τις τράπεζες και την οικονομία. Να ξεκινήσω από ποια είναι η ευρωπαϊκή κατάσταση τώρα στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό των κόκκινων δανείων είναι πολύ χαμηλό. Είναι γύρω στο 5%. Είναι γύρω στο 5%. 8 είχα διαβάσει εγώ, αλλά το ξέρετε καλύτερα. 5 εσείς. Είναι γύρω στο 5%. Ναι. Αλλά είναι γεγονός ότι σε αρκετές χώρες αυτό είναι ένα ιδιαίτερο οξύ πρόβλημα. Mm-hmm. Κυρίως στην Ελλάδα. Ποια είναι η πηγή, η ρίζα του προβλήματος στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε? Διότι τα κόκκινα δάνεια, για την ακρίβεια τα κόκκινα ανοίγματα, που είναι τα κόκκινα δάνεια σύν αυτά που εκτιμάται ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ και δεν έχουν γίνει ακόμα κόκκινα, δεν έχουν κοκκινήσει, ως ποσοστό. Το συνόλο των ανοιγμάτων είναι περίπου 48%, είναι αμετάβλητα. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η πηγή του προβλήματος? Ότι λόγω της οικονομικής πολιτικής που ασκείται κυρίως την τελευταία τετραετία, το ιδιωτικό χρέος των πολιτών έχει εκτοξευθεί. Οι οφειλές των πολιτών σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και η μη αποπληρωμή των δανείων οδηγούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την ελληνική οικονομία. Παρένθεση. Με βάση τα χθεσινά στοιχεία, το ιδιωτικό χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έχει διωγγωθεί κατά 61% από το τέλος του 2014. Πάντα υπήρχε ιδιωτικό χρέος, αλλά όχι τόσο έντονο. Mm-hmm. Άρα η πηγή του προβλήματος είναι αυτή. Και τι ακόμα, ότι οι τράπεζες έχουν πρόβλημα και στο παθητικό τους, γιατί έχουν φύγει καταθέσεις. Ναι, γυρίζουν ορισμένες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την τελευταία τετραετία όμως έχουν φύγει, έχουν πετάξει από το τραπεζικό σύστημα 28 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα στις τράπεζες που επί της ουσίας παραμένει οξύ και άλυτο. Τι χρειάζεται συνεπώς? Χρειάζεται να υλοποιηθούν κάποιες πολιτικές. Βλέπουμε ότι προσπαθούν με μεμονωμένα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Πρόσφατα είχαμε τη συγχώνευση, λέτε, της Eurobank με την πρωτοβουλία της Eurobank. Mm-hmm. Βλέπουμε την Τράπεζα της Ελλάδος να προτείνει σχήματα. Βλέπουμε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προτείνει άλλα σχήματα. Και βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθεί να δώσει μια πανευρωπαϊκή λύση. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω για όλα αυτά τα σχήματα, mm-hmm. γιατί μπορεί να είναι και συμπληρωματικά κάποια μεταξύ τους, mm-hmm. είναι ότι θα πρέπει να εξεταστούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο για το πρόβλημα υπό το πρίσμα του κόστους ωφέλους για την ελληνική οικονομία, το ελληνικό δημόσιο, τους αποταμιευτές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Και στη βάση αυτών των προτεραιοτήτων, mm-hmm. εμείς ενημερωνόμαστε από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς όταν θα μπορούσε, κατά την άποψή σας, η λύση να είναι πανευρωπαϊκή, δηλαδή η οριστική λύση να είναι μια πανευρωπαϊκή λύση που θα ανοίξει η ομπρέλα η Ευρώπη και θα μπουν και οι δικές μας τράπεζες κάτω από αυτή την ομπρέλα. Σας είπα προηγουμένως ότι θα μπορούσε να είναι μια τέτοια λύση, αλλά θα μπορούσε να είναι και συμπληρωματική. Και συμπληρωματική. Θα μπορούσε να υπάρχει και μια δεύτερη λύση, για παράδειγμα αυτή που συζητάτε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Mm-hmm. Θα μπορούσε να προχωρήσει η λύση της Τραπέζης της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν μόνες τους οι επιχειρήσεις, όπως έκανε η Eurobank, βάζοντας έναν μέτοχο ακόμα υψηλότερο στο μετοχικό της κεφάλαιο. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως, ως πολιτικό κόμμα, ως χώρα, θα πρέπει να τα αξιολογούμε, επαναλαμβάνω, στο πρίσμα του κόστους ωφέλους για την ελληνική οικονομία, το ελληνικό δημόσιο, mm-hmm.
τους αποταμιευτές και τα πιστωτικά ιδρύματα. Γιατί το κράτος, το δημόσιο, έχει βάλει χρήματα στο τραπεζικό σύστημα. Σωστό. Όμως, για να είμαι πλήρη στην απάντησή μου, εμείς έχουμε προτείνει και για όσους έχουν οφειλές μέχρι 3.000, μια μηνιαία κατά που είναι η πλειοψηφία, τα 4 πέμπτα των οφειλετών, μια μηνιαία καταβολή ελάχιστη, 20 ευρώ, έτσι ώστε ακριβώς να αρχίσουμε να μειώνουμε το υψηλό ποσό. Mm-hmm. Να αρχίσει μια αποπληρωμή, εν πάση περιπτώσει. Να αρχίσει να μπαίνει μια αποπληρωμή του κάθε νοικοκυριό που το τελευταίο χρονικό διάστημα τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Αν και πρέπει να πούμε, τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που είδα, ότι έχουμε μια μείωση των κόκκινων δανείων σε ένα ποσοστό περίπου 40%, αλλά πάλι είναι πολύ υψηλό και είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη το δικό μας. Δημιουργούνται ταυτόχρονα όμως καινούργια. Νέα κόκκινα. Καινούργια, έτσι. Δηλαδή για να έχουμε την απόλυτη εικόνα των αριθμών, όπως δημοσιοποιήθηκε προχθές από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα είναι στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το 48% του συνολίου των δανείων. Και αν θέλετε, το χειρότερο είναι ότι από αυτά το 68% που έχουν καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες είναι στο κόκκινο για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους. Να το κάνω πιο δύσκολο το πρόβλημα. Ότι τα τελευταία τρίμηνα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική μείωση στα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό. Ότι στις μικρομεσαίες και στις πολύ μικρές οι δείκτες είναι πάρα πολύ ψηλοί. Άρα υπάρχουν προβλήματα τα οποία εμφανίζονται και το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας, επαναλαμβάνω, της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, πολύ σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Ζαχαριάδη. Η κατηγορία που σας απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται για παροχές, για προεκλογική τακτική και πολιτική της κυβέρνησης και ψηφίζεται ναι σε όλα τα θετικά μέτρα που έχει φέρει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση. Πρώτη παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα και επιστρέφει το 1 δέκατο αυτής στην κοινωνία. Δηλαδή επιστρέφει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πήρε 10 από την μια τσέπη και επιστρέφει 1 από την άλλη τσέπη. Και αυτό δεν το κάνει με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Απόδειξη αυτού είναι ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκε προχθές λέει ότι αυτό το 1 θα έχει περιορισμένη επίδραση στην ανάπτυξη εξαιτίας του μικρού ύψους και της σύνθεσής του. Δεύτερη παρατήρηση. Είπατε ότι ψηφίζουμε. Δεν θα ψηφίσουμε τη μείωση της φορολόγησης επιχειρήσης που κάνει η κυβέρνηση, αφού η ίδια τη διόγκωσε. Ναι, τότε πώς είναι προεκλογικές παροχές, αφού τα ψηφίζετε και αφού είναι σωστά και λογικά. Γιατί είναι προεκλογικές παροχές? Διότι υπήρχε το δημοσιονομικό περιθώριο τα προηγούμενα χρόνια να γίνουν και δεν γίνονταν, κύριε Τάκη. Διότι έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Λέτε ότι περίμεναν να τα δώσουν όλα τελευταία χρονιά. Έρχεται το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, επιβεβαιώνω δηλαδή αυτό που πάτε να μου πείτε τώρα, και λέει ότι με αυτά τα μέτρα η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2019 θέλει διπλή προσοχή από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Άρα έρχονται, στερώντας πόρους από την πραγματική οικονομία, και αφού έχουν υποβάλει 29 φόρους, να δώσουν ένα μικρό κομμάτι πίσω στην κοινωνία. Προσέξτε όμως, και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο σε αυτό. Ποιο κομμάτι? Σε επιχειρήσεις τι κάνουν, κύριε Τάκη? Σε επιχειρήσεις λένε ότι το 29% σταδιακά θα το ρίχνουν κατά 1%. Ξέρετε πού θα φτάσει η φορολογία των επιχειρήσεων το 2021? Εκεί που την παρέλαβαν το 2014. Μάλιστα. Μπορεί να θριαμβολογεί η κυβέρνηση γι' αυτό? Ήρθαν και μείωσαν τις ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Λέγοντας τι στον προϋπολογισμό. Εγώ δεν μιλάω για τη θριαμβολογία. Μιλάω για μια ρητορία που λέει όλα έχει ανοίξει το πουγγί και μοιράζει παντού και είναι προεκλογικές παροχές. Και από την άλλη, έρχεστε εσείς και λέτε και λίγα δίνει, θα έπρεπε να δώσει περισσότερα. Σας απέδειξα γιατί. Από εκεί και πέρα, εμείς εκτιμούμε ότι, και γι' αυτό σας θέλω να τα επαναλάβω, το είπα προηγουμένως, για ακόμα μεγαλύτερες μείωσεις φόρων, ότι όσο η οικονομία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο περισσότερο θα βελτιώνεται η εικόνα της χώρας, θα πετυχαίνουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, άρα στη συνέχεια τα πρωτογενή πλεονάσματα θα προέρχονται όχι από τα μέτρα λιτότητας, αλλά από την ανάπτυξη. Okay. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα μπορούσε να τα είχε δώσει πιο τμηματικά τα προηγούμενα χρόνια. Επέλεξε να τα δώσει όλα την τελευταία χρονιά που είναι προεκλογική και εκεί φαντάζομαι βασίζεται και το επιχείρημά σας ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν προεκλογικό άρωμα αυτές οι παροχές. Δυσκολεύοντας την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019, μάλιστα, το οποίο, και θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ήδη να αρκοθετείται από διάφορες άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, μιλήσαμε και έχει διογκωθεί. Ωραία. Οι οφειλές του δημοσίου, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί, η κατάρρευση του χρηματιστηρίου, η προκλήση του τραπεζικού συστήματος, η επιδείνωση της ρευστότητας σημαντικών δημοσίων φορέων, όπως είναι οι αστικές συγκοινωνίες, και η διόγκωση του κράτους. Μάλιστα. Να βάλουμε μια τελεία εδώ.
να δώσουμε την. Αλλά επαναλαμβάνω, ό,τι μείωση φόρων κάνει η κυβέρνηση, που εμείς ούτως ή άλλως τις αυξήσεις αυτών τις είχαμε καταψηφίσει, προέρχονται επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και είναι μια μικρή διόρθωση των τεράστιων σφαλμάτων που έγιναν την τελευταία δεκαετία, κυρίως εξαιτίας της ανεύθυνης διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 2015, την οποία συστηματικά ξεχνά η λησμονή σημερινή κυβέρνηση. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας